Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φαίνεται ότι κάτι αλλάζει πάντως. Ο πρόεδρος των εργαζομένων στον ΑΣΟ, ο κ. Δημήτρης Τερμενίδης. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη μας. Πού βρισκόμαστε τώρα, τι νεότερο? Κοιτάξτε, μετά τις διαδικασίες που κάναμε και ενημερώσαμε τους φορείς της πόλης και κλείσαμε ραντεβού με τον κύριο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, έγινε μια ενημέρωση το Δήμαρχο. Το απόγευμα χθες ο κύριος Δήμαρχος συγκάλεσε όλους τους φορείς της πόλης. Προέκυψαν έγγραφα προς το Σωματείο. Σήμερα είχαμε ένα διοικητικό συμβούλιο. Προσδιορίσαμε ότι εμείς από τη δική μας την πλευρά δεν αφήνουμε το θέμα να τρέξει από εβδομάδα. Πρέπει να γίνει εδώ και τώρα η διαδικασία. Και αν θα υπάρξει ένα σκεπτικό το να κυρώσουμε την αυριανή, να στείλουμε την αυριανή κινητοποίηση, ήταν εφόσον ο Υπουργός Μεταφορών δεχτεί τους φορείς της πόλης και τους εργαζόμενους και τον ΟΑΣ την Παρασκευή το πρωί. Έγινε μια συζήτηση στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης με τον κύριο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Μέσα από την όλη διαδικασία, από τη συσπήρωση, αν θέλετε, για το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει από πλευράς εξυπηρέτησης όλου του νομού Θεσσαλονίκης με τους φορείς, τον Δήμαρχο και τους εργαζόμενους και τον ΟΑΣΤ, προέκυψαν νεότερα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο Συνδικάτο και περιμένουμε ως Διοικητικό Συμβούλιο τα τελευταία νέα για να πάρουμε απόφαση αν θα προχωρήσουμε στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αυριανή επίσης εργασία ή θα αναστείλουμε τις κινητοποίησεις. Ποιο είναι αυτό λοιπόν το νεότερο? Υπάρχει μια διαβεβαίωση κινητικότητα στο Υπουργείο Μεταφορών να γίνει μια διαδικασία ώστε ο Οργανισμός Αστικής Συγκοινωνίας να πάρει τη διαφορά των χρημάτων από το ΦΠΑ ύψους περίπου το 10,5 εκατομμυρίων ευρώ. Εάν αυτό λοιπόν γίνει και προσδιοριστεί, πραγματικά το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει αν συνεχίσει ή όχι τις κινητοποίησεις. Έγινε μια επικοινωνία με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών, την κυρία Πέρκα. Υπάρχει αυτή η διαβεβαίωση. Επικοινωνήσαμε με τον κύριο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης για το ραντεβού το οποίο προκύπτει την Τρίτη το πρωί και θα ξέρουμε τις ώρες για να είμαστε και εμείς εκεί, εφόσον βέβαια ο κύριος Υπουργός Μεταφορών δεχτεί και τους εργαζόμενους μαζί με τους φορείς της πόλης. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορώ να πω, είμαστε stand-by, περιμένουμε την απάντηση από πλευράς Υπουργείου Μεταφορών αν θα γίνει αυτή η διαδικασία και η υπογραφή ή εκταμείευση χρημάτων. Από εκεί και πέρα μπαίνει ένα ζήτημα ότι είναι θετική εξέλιξη για τον Οργανισμό Αστικής Συγκοινωνίας, για τους εργαζόμενους, για τον ομό, για τους χρήστες της συγκοινωνίας. Τι περιθώριο χρόνου δίνετε, δηλαδή μέχρι πότε πρέπει να έχετε την τελική απάντηση, εμείς ώστε αύριο να έχουμε τα λεωφορεία κανονικά να κινούνται στους δρόμους? Εμείς είμαστε στο γραφείο, περιμένουμε. Εφόσον ενημερωθούμε ότι αυτό προχώρησε, άμεσα θα γίνει διοικητικό συμβούλιο και θα πάρθει απόφαση και θα βγει ενημέρωση προς τους εργαζόμενους και τους πολίτες του νομού Θεσσαλονίκης. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο ΟΑΣ δεν έχει από τα εισιτήρια μηνιαία έσοδα? Κοιτάξτε, να δείτε, τα έχουμε πει επανειλημμένως σε όλα αυτά τα θέματα και για αυτά θα απαντήσει ο ΟΑΣΤ και όχι οι εργαζόμενοι. Τα έσοδα του οργανισμού είναι πολύ μηδαμινά απέναντι στα χρέη που υπάρχουν από πλευράς Οργανισμού Αστικής Συγκοινωνίας. Είναι χρέη τα οποία τρέχουν εδώ και περίπου 2 χρόνια. Είναι η διαφορά του ΙΚΑ, είναι τα ρυθμίσεις του ΙΚΑ, του ΦΠΑ, του Φόρου Μισθών Υπηρεσιών, η μισθοδοσία προσωπικού. Δεν μπορεί να γίνεται μια διαδικασία και το ελληνικό δημόσιο να μην καταβάλει τα χρήματα αυτά. Να τονίσω για άλλη μια φορά, έχουμε επιπανειλημμένως τα χρεωστικά που υπάρχουν από πλευράς ελληνικού δημοσίου στον Οργανισμό Αστικής Συγκοινωνίας, ποσά τα οποία ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια για την διετία 15-16. Αν λοιπόν τα χρήματα αυτά δεν έρθουν στον οργανισμό, είναι σίγουρο ότι ο οργανισμός με μαθηματική ακρίβεια πηγαίνει προς τη διάλυσή του. Αληθεύει? Εγώ έχω κάποια στοιχεία που λένε ότι περίπου 5,5 εκατομμύρια το μήνα είναι τα έσοδα από τα εισιτήρια και 3 εκατομμύρια είναι η μισθοδοσία. Αυτά είναι όλα τα χρήματα που χρειάζεται ο οργανισμός για να λειτουργήσει? Λέτε να είναι τόσο απλό? Όχι, όχι, άλλο λέω. Κάποια από αυτά τα λεφτά δεν μπορούν να δίνονται στους εργαζόμενους? Δεν είναι δικό σας βέβαια θέμα, είναι θέμα της δίκης του ΟΑΣΤ. Έχω πει και άλλη φορά. Γιατί εδώ δεν σας δίνουν καθόλου χρήματα, αυτό λέω. Έχω πει και άλλη φορά ότι, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε, ότι ο Οργανισμός Αστικής Συγκοινωνίας κοιτάει να δώσει περίπου 4 εκατομμύρια το μήνα, χοντρά τα λέω, στο ΙΚΑ. ΙΚΑ, τα λεφτά αυτά, το Φόρος Μισθών Υπηρεσιών, ο ΦΠΑ, τα πετρέλαια που είναι περίπου 1.600 το μήνα και τους προμηθευτές. Και αφού λοιπόν καλύψει αυτά, ώστε να μην έχει ποινικές ευθύνες ο οργανισμός, αφήνει τους εργαζόμενους απλήρωτους. Η ιστορία του οργανισμού τρέχει με τα δεδομένα τα σημερινά περίπου στα 14-15 εκατομμύρια το μήνα. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν και μάλιστα πληροφορούμε άσχημα και τον νομό Θεσσαλονίκης, τους πολίτες της Θεσσαλονίκης και τους χρήστες της συγκοινωνίας. Αν τώρα, για παράδειγμα, αν μπουν αυτά τα 12,5 εκατομμύρια από τη διαφορά ΦΠΑ, πάλι δεν είναι μια μεσοβέζικη λύση? Πάλι μετά από 2-3 μήνες πάλι πρόβλημα θα υπάρχει. Ακούστε να δείτε, εγώ δεν μιλάω ότι θα μείνει το θέμα εκεί. Εάν δοθεί από το ελληνικό δημόσιο η διαφορά του ΦΠΑ, τρέχουν το πρώτο τρίμηνο του 2017 τα χρεωστικά υπόλοιπα του 2014, τα οποία είναι ομοθετημένα. Έχει κατατεθεί από πλευράς Οργανισμού Αστικής Συγκοινωνίας και έχω συνυπογράψει εγώ ως εκπρόσωπος των εργαζομένων
σχέδιο νέας κοινής υπουργικής απόφασης από 1-1 του 17 που μειώνει και τα χρήματα τα οποία δίνει το ελληνικό δημόσιο και προσδίδει μια εντελώς διαφορετική πολιτική. Όλο αυτό το πρόβλημα, γι' αυτό φωνάζαμε και λέγαμε ότι θα έχουμε επίσης εργασίας όχι μόνο για τα δεδουλευμένα μας, για το μέλλον, για το αύριο του οργανισμού και της εργασίας μας. Όλες αυτές οι προτάσεις έχουν κατατεθεί και στο Υπουργείο Οικονομίας Οικονομικών και στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνει ο Υπουργός Μεταφορών μαζί με τους φορείς της πόλης, τους εργαζόμενους και τον Οργανισμό Αστικής Συγκοινωνίας, να καθίσει σε διαβούλευση και να λύσει το θέμα του Οργανισμού Αστικής Συγκοινωνίας και την εξυπηρέτηση στον νομό Θεσσαλονίκης. Στη συνάντηση θα είστε, κύριε Τσαρμανίδη, την Τρίτη. Αυτό δεν γνωρίζω, θα γίνει μια επικοινωνία. Εγώ εκτιμώ ότι πρέπει να είμαι. Οι εργαζόμενοι δεν μπορεί να μην συμμετέχουν στη συνάντηση. Είμαστε εμείς οι οποίοι εκτελούμε τη συγκοινωνία, έχουμε φωνή, έχουμε άποψη και πρόταση. Άρα περιμένετε μόνο τα χρήματα να μπουν και από εκεί και πέρα δεν είναι εμπόδιο το ότι ήταν, ότι έπρεπε σόν και καλά να γίνει το ραντεβού την Παρασκευή, αύριο δηλαδή. Το ραντεβού για την Παρασκευή είχε να κάνει με τη λογική να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου. Δεν ήταν θέμα μόνο ο μισθός μας. Δεν είναι να πάρουμε ένα μηνιάτικο, να μας πετάξουν ένα ξερό κομμάτι ψωμί και να πούνε εντάξει, κάντε πίσω τώρα αφού πήρατε ένα μισθό και από εδώ και πέρα δούμε τι θα κάνουμε. Δεν θα παραπέψουμε το θέμα στις καλένδες. Λέμε οριστική λύση. Και αν δεν θέλει ο Υπουργός τον νόμο που διέπει τον Οργανισμό Αστικής Συγκοινωνίας, να ακούσουμε και την πρότασή του για το μέλλον της συγκοινωνίας. Λοιπόν, άρα περιμένουμε μέσα στην ημέρα. Προφανώς θα έχουμε νεότερα για να δούμε τι θα γίνει αύριο, αν έχουμε λεωφορεία ή όχι. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, να είστε καλά.